Βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση. Το βασικό μας αυτή τη στιγμή. Το βασικό μας αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει η διαπραγμάτευση για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτό το οποίο προετοιμάζουμε. Γιατί όπως σας είπα, δεν κάνουμε μόνο τη διαπραγμάτευση, δεν εφαρμόζουμε μόνο μνημόνιο. Κάνουμε και άλλα πράγματα όπως το κούρεμα των χρεών, το υδρογονάνθρακε κτλ. Αυτό το σχέδιο θα παρουσιαστεί πριν την προεδρική εκλογή. Από εκεί πέρα, ναι, κοιτάξτε. Προφανώς, επειδή όλοι πρέπει να γνωρίζουν και θα έχουν. Αναγκαστικά θα πάμε σε ένα δίλημα. Mm-hmm. Αναγκαστικά θα πάμε σε αυτό. Δηλαδή θα ξέρουν και οι βουλευτές και ο λαός τη μία πρόταση και την άλλη πρόταση. Mm-hmm. Τι περιλαμβάνει μία, τι περιλαμβάνει η άλλη. Με αυτό θα πάτε σε εκλογές, λοιπόν, αν γίνουν εκλογές. Δεν θα πάμε σε εκλογές, θέλω να σας πω. Λέτε. Κατά τη γνώμη μου, εντάξει, mm-hmm. αυτό είναι μια πολιτική εκτιμιστική μου, δεν. Γιατί θα βρείτε, πιστεύετε, τους 180, δηλαδή θεωρώ σήμερα 12 από την Νοεμβρίου, ώρα που θα έχει. Είμαστε πιο κοντά στους 180. Κοιτάξτε, θεωρώ, αυτό το λέω πάντα εγώ, θεωρώ ότι από την ώρα που θα έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, θα έχουμε μπει στην επόμενη μέρα, θα έχει δει ο κόσμος κάποιες κινήσεις οι οποίες δείχνουν τη βούληση. Δηλαδή το να πας εσύ, σας λέω πάλι, στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους, είναι μια κίνηση την οποία κάνεις συγχρόνως με το μνημόνιο. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι σαφής ο προσανατολισμός σου της επόμενης ημέρας. Διότι εγώ ακούω από εταίρους να λένε, εντάξει, παιδιά, αυτό το χρέος είναι βιώσιμο. Μα όχι, λέω αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους. Όσον αφορά για το βιώσιμο, σας λέω και πάλι ότι εμάς από την αρχή στη στρατηγική μας ήταν να κηρυχθεί επίσημα βιώσιμο το χρέος μας, διότι όσο δεν είσαι επίσημα επιστοποιημένος, δηλαδή ότι είναι βιώσιμο το χρέος σου, κινδυνεύεις πάντα από χρεοκοπία, άρα δεν σε δανείζουν, άρα δεν έρχεται να επενδύσει κανείς, άρα δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Δεν θα έρθει κανείς σε μια χώρα που κινδυνεύει να φέρει τα λεφτά του για να φτιάξει το Βασίλη. Γιατί εγώ προσπαθώντας με ορθολογισμό να αντιμετωπίσω τα πράγματα και πολλές φορές και εξασπούμε από την. Από τις ιδεολογικές ενταγμένες του καθένα. Σκέφτομαι το εξής. Οι αγορές, στις οποίες απευθυνόμαστε και η κυβέρνηση λέει ότι από εκεί πρέπει να πάρουμε, γιατί αλλιώς τα πράγματα δυσκολεύουν, που λένε, και θα πρέπει να έχουμε και γραμμή στήριξης. Λοιπόν, οι αγορές σου είπαν πριν από 5 χρόνια, 4-5 χρόνια, ότι ξέρεις, αδερφέ, με 120% χρέος δεν είσαι σίγουρος. Και επομένως δεν μπορώ να σου δανείζω και πάρε 8% επιτόκιο στο κεφάλι. Θα έρθουν σήμερα που έχει 175% χρέος να σου πούνε καλώς εσύ, αδερφέ, πάρε λεφτά. Ναι, θα σας πω γιατί. Συγχωρείτε, γιατί δηλαδή, αγορές. Σε πιο καταχρεωμένο εσείς ναι, βάζετε λεφτά. Ναι. Γιατί οι αγορές. Μα καταχρεωμένη είναι και η Ιαπωνία και η Αμερική. Μα εμείς ναι, είμαστε παράγοντες. Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν οι αγορές δεν έβλεπαν μόνο αυτό. Έβλεπαν. Τώρα τελευταία οι αγορές είδανε την αστάθεια που πήγε να προκληθεί με δηλώσεις περί εκλογών και όλα αυτά. Και την η πρώτη φορά. Το αποδότησε αυτό. Και την ορίστε, βεβαίως, σαφώς. Όχι, δηλώσει κυβερνητική ότι φεύγουμε, γεια σας. Όχι, εμείς δεν κάναμε ποτέ δήλωση ότι φεύγουμε, γεια σας. Λέγαμε πάντα. Λέγαμε πάντα όμως ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα φτιάξουμε εμείς. Εμείς δεν είπαμε ποτέ στις αγορές ότι θα βάλουμε μπουρλότο. Εμείς τις αγορές δεν τις τρομάξαμε ποτέ. Άλλοι τις τρόμαξαν τις αγορές. Κυρία Βουλή, θα φτάσουμε στο πρόγραμμα. Θα προηγηθεί δηλώσεις εξόδου από το μνημόνιο. Ναι, αλλά όχι μισό λεπτό. Η δήλωση εξόδου από το μνημόνιο, η οποία ισχύει και το είπε και ο κύριος Ντάισελμπλουμ, άρα δεν είπαμε κάτι περίεργο, συνοδευόταν από τη δήλωση ότι ποτέ δεν θα πάμε σε χρέη και ελλείμματα, αυτό να το ξεχάσετε. Άρα λοιπόν η δήλωση ήταν ασφαλής. Το πρόβλημα των αγορών ήταν ότι έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία λέει θα προκαλέσω εκλογές με αφορμή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και κατόπιν τούτου. Δεν υπάρχουν μονομερείς ενέργειες γιατί είναι του λαού. Τα κράτη, τα χρέη μας τα έχουν τα κράτη και θα τα κουρέψουν. Κυρία Βουλτευσή, τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ τις ξέραν οι αγορές εδώ και 5 χρόνια. Ναι, αλλά δεν λέγανε. Όσο πλησιάζει η προεδρική. Όπως ξέρουν, δευτερόλεπτα. Να μιλήσω και εγώ. Όσο πλησιάζει η προεδρική εκλογή, οι αγορές γίνονται πιο νευρικές. Όταν τους λέτε ότι θα τα τεινάξετε όλα στον αέρα. Όπως ξέρανε του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αύγουστο, ότι εμείς με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα δημιουργήσουμε θέμα εκλογών. Ναι, όσο πλησιάζει ο χρόνος, οι αγορές γίνονται πιο νευρικές. Είναι απλό. Με επικοινωνιακή φούσκα η κυβέρνηση στη Νέα Υόρκη και στο Δούνο του και την πληρώσει η χώρα ακριβά. Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Στο Δούνο του. Για να γυρίσουμε στα παλιά μπροστά. Έχουν ταυτιστεί οι διαπραγματεύσεις για την αξιολόγηση και οι διαπραγματεύσεις για την πιστωτική γραμμή
που ετοιμάζει. Γίνονται πολλές παράλληλες. Μια κοινή διαπραγμάτευση. Γίνονται πολλές παράλληλες διαπραγματεύσεις. Φυσικό είναι, δεν υπάρχουν στεγανά όταν συζητάς. Όχι, δεν είμαι σε θέση να σας πω κάτι ακριβώς όταν γίνεται η διαπραγμάτευση, πώς ακριβώς γίνεται. Φαντάζομαι όμως, όπως φαντάζεστε όλοι, ότι δεν υπάρχουν στεγανά. Γίνονται διάφορες συζητήσεις. Ναι, πιάνει το ένα, αφήνει το άλλο. Λογικό είναι. Δεν έχω κεντρική μία εγκρανίο κανείς να τα μπερδέψει όλα. Όχι, αλλά αν θεωρούν οι εταίροι μας ως προαπαιτούμενοι την κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Πώς ψάχνετε όλα αυτά τα περίεργα, αντί να κοιτάξετε ότι προκυρήσουμε για τους υδρογονάνθρακες, αντί να κοιτάξετε ότι κάνουμε συμμαχίες, πώς θα ψάχνετε όλα αυτά, τα στριμώ, να μην πω τώρα τη λέξη. Από αυτά εξαρτάται πώς θα ζήσει. Επειδή έχουμε όμως και μεγάλα θέματα σε εξέλιξη. Δεν είναι αύριο, έτσι. Όχι, αλλά είναι όμως το ασφαλιστικό. Λεπτό, κύριε Μπεσκένη, είναι το ασφαλιστικό της γενιάς που ξεκινά τώρα τον εργασιακό της βίο. Ναι. Δηλαδή σε 30 χρόνια. Καλά, για να φτάσουμε όμως μετά από 30 χρόνια αυτή η γενιά που θα ζήσει παρούσα. Έτσι. Θα ζήσει παρούσα και θα είναι εδώ. Να είστε σίγουροι για αυτή τη γενιά. Απόψε ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε 200 νέους επιχειρηματίες που είναι ζωντανοί. Ωραία. Και ζουν. Και δεν μιζεριάζουν. Μπορεί να έχουν τις απόψεις τους. Η αυτονόητη νομίζω απορία που διαμορφώνεται είναι η εξής. Για ποιο λόγο θα πρέπει να προχωρήσουν σε οποιοδήποτε διαπραγμάτευση για το χρέος οι εταίροι. Αυτή τη στιγμή κηρυχθεί βιώσιμο. Δηλαδή, αφού είναι βιώσιμο το χρέο, λέει, θα εξυπηρετήσει. Να συμπληρώσω κάτι. Να συμπληρώσω κάτι. Όλα μαζί θα γίνουν. Να συμπληρώσω κάτι. Καταλαβαίνω όμως ότι δεν μπορεί να γίνει. Κυρία Βουλευτή. Ναι, βεβαίως. Όχι. Μα εμείς, σας είπα, το βασικό για μας ήταν και το έχουμε πει, να κηρυχθεί επίσημα βιώσιμο το χρέος μας, ώστε να θεωρούν όλοι ότι μπορούν να έρθουν ασφαλώς στην Ελλάδα να επενδύσουν τα χρήματά τους για να γίνουν θέσεις εργασίας. Τώρα, το κόψιμο, μισό λεπτό. Το χρέος έχει κοπεί, όπως ξέρετε, ήδη. Δεν έχει κοπεί ή κάνω λάθος. Ναι, έχει κοπεί. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Τα ασφαλιστικά ταμεία κόπηκε, αλλά ξέρετε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία στην δεκαετία επήραν από τον κρατικό προϋπολογισμό 170 δισεκατομμύρια ευρώ. Κόπηκαν 170. Τόσα, γιατί το Σύνταγμα. Ακριβώς. Εννοείται. Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα. Όχι, άλλο λέω. Δηλαδή έχει. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο. Δεν λύνεται το πρόβλημα των ταμείων με 8 δις, διότι έχουν πάρει 170 και όταν δεν κοβότανε. Κυρία Βούλτευση. Και όταν δεν κοβότανε, ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό το νέο σχέδιο λοιπόν, που θα ετοιμαστεί με την Τρόικα, με τους δανειστές τέλος πάντων. Με τους εταίρους. Με τους εταίρους. Θα κληθεί να το υπογράψει και ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Δεν με ενδιαφέρει. Από τους δανειστές, όχι από εσάς. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα που θα μιλήσει με τον Γιούνκερ, τον οποίο καταγγέλει. Θα το λύσει αυτό. Θα το ρωτήσει. Μια ερώτηση να κάνω. Δεν μπορώ να έχω δικά μου προβλήματα. Ρωτάω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αν έρθει στην εξουσία αύριο. Δεν θα το εφαρμόσει. Μα τώρα εντάξει, αυτό σας λέω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εδώ θα έχει ο λαός να διαλέξει. Θα είμαστε μισοπέλαγα και θα αρμενίζουμε χωρίς Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς ο Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς το ΝΑΤΟ, χωρίς τις συμμαχίες μας. Ποιος θα είπε αυτά, ποιος τα λέει αυτά. Όχι, τα λέει η πολιτική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ του Ιδρυτικού Συνεδρίου. Απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ, καμιά θυσία για το ευρώ. Εσείς πώς ερμηνεύετε, κύριε Λιριτζή, τη φράση καμιά θυσία για το ευρώ. Εσείς κάνετε στο σπίτι σας τις θυσίες. Αυτό που κάνετε εσείς. Μάλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ πού δεν θα κάνει καμιά θυσία. Τι σημαίνει το καμιά θυσία για το ευρώ. Καμιά. Να μας απαντήσει. Προσέξτε, να τελειώσω αυτό θέλω. Όχι λιγότερες. Καμιά θυσία λέει. Δεν λέει εμείς, παιδιά, εσείς κάνετε περισσότερο. Δεν παίζει ακόμα το σενάριο της δραχμής με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ακόμη η πολιτική του απόφαση το γράφει. Θα το βγάλει. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό, κοιτάξτε. Θα πάμε με διλήμματα. Ο ελληνικός λαός θα ξέρει. Λέει απεμπλοκή ΝΑΤΟ. Σιγά-σιγά, παιδιά, να πούμε. Λέει απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ. Έξω η Frontex. Ανοιχτά σύνορα. Και καμιά θυσία για το ευρώ. Okay. Αυτά θα τα βγάλει. Αν τα βγάλει, να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση από εκεί αύριο. Να πω όμως και μερικά πραγματάκια που τα ξεχνάει, κύριε Βούλτευση. Να μην τα πάμε αλλού όμως. Όχι, πολύ γρήγορα. Ένα. Το 2012 είχατε δηλώσει εσείς οι ίδιοι ότι αν έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, η Τρόικα θα μας δώσει ελαφρυντικά για το χρέος. Αυτό το ξεχάσατε, όχι, το θάψατε, το βάλατε κάτω από το έδαφος. Δεν το ξεχάσαμε. Δύο. Η Τρόικα σας δίνει. Μισό λεπτό. Δύο, να τελειώσω. Είδατε ότι συμφώνησε για. Ότι δύο, να τελειώσω. Να τελειώσω. Το χρέος μας είναι 320 δις περίπου στο τέλος του 2013.
με επιτόκια το μεγαλύτερο ποσοστό του στο 4% και ελάχιστα στο 1% που προέρχονται τα λεφτά από το Τουκουσού, το ταμείο το ευρωπαϊκό. Ναι, το χρηματοπιστωτικό. Λοιπόν, πάντως όχι από το ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Μα δεν έχει λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό. Η Νέα Δημοκρατία έχει και δεν ξέρουμε πώς θα διαθέσει. Η Νέα Δημοκρατία έχει και διάφορα άλλα που δεν ξέρουμε και πώς θα διαθέσει. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, είστε λοιπόν φτωχοί, εσείς δεν έχετε επαφέ με επιχειρηματίες. Πρέπει να πληρώνουμε φόρους 9 με 10 δις το χρόνο. Με αυτούς τους φόρους, πώς θα υπάρξει ανάπτυξη όταν θα τώρα αυτά που λες μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα τηρήσει τη συμφωνία με τους εταίρους. Ναι ή όχι. Όχι, όχι. Αυτό πες μας. Μου λες τώρα να βάζεις το μολύβι. Σύν από εδώ πλήν από εκεί. Ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Εδώ προγράμματα θα συγκρουστούν και συμφωνίες και διλήμματα. Δεν θα πάμε στην αρνητική που κάνεις. Καταργείται το μνημόνιο άμεσα με τους εφαρμοστικούς του νόμους. Και πού θα βρείτε τα λεφτά, δεν μας είπατε. Ό,τι που τα βρίσκετε κι εσείς. Εμείς τα βρίσκουμε από τους εταίρους μας. Έρχονται κάθε τόσο. Ναι. Και ερχόντουσαν και αεροπλάνα. Ναι, μισό λεπτό. Αυτό λέω. Μισό λεπτό. Στο μεταξύ όμως εμείς κάναμε το κουμάντο μας. Πού τα βρίσκεται τα λεφτά, κόβετε τρία νοσοκομεία. Μισό λεπτό. Άμα καταργήσει το μνημόνιο που λες ή τους εφαρμοστικούς νόμους ή την επόμενη γραμμή της επόμενης ημέρας, θα σπούν οι αγορές. Δεν έχετε καταλάβει κάτι. Δεν έχετε καταλάβει ότι είναι άλλο το μνημόνιο και άλλο η δανειακή σύμβαση. Δεν είναι άλλο, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχετε καταλάβει ότι συνδέονται απολύτως. Το ένα εξαρτάται το άλλο. Καλά. Λοιπόν, μιλάμε για κυρία Βούλτεψη, συζητάμε μεταξύ μα. Στην κυρία Βούλτεψη, συζητάμε. Και ζητάμε. Παραμένει η κυβέρνηση με βάση το δικό τη σχέδιο. Γιατί αυτό συζητάμε τώρα. Τι σχέδιο πρόκειται να εφαρμόσει το 2015. Η κυβέρνηση μα έλεγε πριν από ένα μήνα, λοιπόν, ότι εμεί τελειώνουμε με το μνημόνιο. Δεν θα έχουμε ανάγκη κανέναν. Πατάμε γερά στα δικά μα πόδια. Κανέναν δεν είπαμε ποτέ, γιατί χρειαζόμαστε όλου του συμμάχου. Και συζητάμε την ιστορία. Να τελειώσουμε και με το Δέλτα Νιτάφ. Κάνω μια ερώτηση συγκεκριμένη για το Δέλτα Νιτάφ. Η κυβέρνηση στο δικό της σχέδιο περιλαμβάνει την παρουσία του Δέλτα Νιτάφ και για το 2015, ναι ή όχι? Ξαναλέω λοιπόν, βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση γύρω από όλα τα θέματα. Είναι βέβαιο ότι θα εφαρμοστεί εθνικό σχέδιο για τη χώρα. Θα είναι το σχέδιο της επόμενης ημέρας και θέλω να σας πω πάνω σε αυτό, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Απλώς θέλω να σας θυμίσω ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην πω σε όλο τον κόσμο, υπάρχει έλεγχος δημοσιονομικός. Υπάρχει. Καμία αντίθεση. Ναι, δηλαδή, ωραία, κοιτάξτε. Αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είναι δυνατόν. Το Βέλγιο, στο Βέλγιο 6 Νοεμβρίου έγινε η μεγάλη απεργία και απορούμε όλοι πώς. Για τη λιτότητα. Εμείς λιτότητα έχουμε. Ναι, προσέξτε. Μα υπάρχει λιτότητα και τους γυρεύουν άλλα 11 δις. Θέλω να μου πείτε, επειδή λένε στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, τους έχω ακούσει, λένε ότι κοιτάξτε, εμείς το καλό είναι ότι τα χρέη μας τα έχουν τα κράτη. Άρα κόβονται εύκολα. Ενώ των Ιταλών είναι στις τράπεζες και τα φαντς. Δηλαδή τι λένε? Ότι θα πάνε αυτοί οι οποίοι επίσης έχουν κυβερνήσεις, πρωθυπουργούς, εκλογές, λαούς, ναι, και κοινοβούλια, και θα τους πούνε, παιδιά, επειδή εμείς τα χρέη των Ελλήνων τα έχουμε, εμείς δεν τα κόβουμε και εσείς να πηγαίνετε να δανείζεστε με 6-7% και εμείς να δανείζουμε τους Έλληνες με 1. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Στο Βέλγιο, σας λέω, γίνανε ταραχές, κάηκαν αυτοκίνητα, απορούν πως δεν θρύνησαν θύματα. Η Γερμανία, η μηχανοδική, η Λουφτχάνσα, τώρα αρχίζει η Ιγκέ Μετάλ, απεργία. Άρα, δεν είναι εσείς οι έξυπνοι που θα πάτε να πείτε στο μέσο Ιταλό, Γερμανό, Βέλγο, Ολλανδό ότι εγώ είμαι μάγκας και δεν θα κάνω λιτότητα και θα την κάνεις μόνος σου. Πρέπει να πεις λέτε χώρα. Ψέματα. Αφήστε, είναι το μεγάλο ψέμα. Δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Εσείς πρέπει να πείτε στη χώρα. Εμείς την κάναμε τη λιτότητα. Μισό λεπτό. Πρέπει να πείτε στη χώρα. Εμείς την κάναμε. Εάν υπάρχουν δυνατότητες με βάση τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας, το βιώσιμο, όπως λέτε, χρέος. Τις ανάγκες, λέω, τις δημοσιονομικές, τα λεφτά δηλαδή που χρειάζεται η χώρα, για να στηρίξει τα ταμεία, να μην έχουν συντάξει 200 ευρώ, για να μπορέσει να αναπτύξει τη χώρα κτλ. Εάν λοιπόν, λέω, υπάρχουν οι δυνατότητες να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση με την πολιτική που ακολουθεί. Δεν μου λέτε και. Εγώ βλέπω να συνεχίζετε το ίδιο πράγμα. Όχι, μα δω, όχι. Τι? Διότι παράλληλα, ακούστε, δεν μου λέτε, κύριε Λυριτζή, να ρωτήσω κάτι. Αν έρθουμε σε σύγκρουση. Αν έρθουμε σε σύγκρουση και πούμε, εσείς κάντε τη λιτότητά σας, εμείς πάμε κούμπα. Ναι. Αν έρθουμε σε σύγκρουση, φαντάζομαι να κάνουμε σύγκρουση. Σύγκρουση ποτέ. 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 Αν έρθουμε σε σύγκρουση, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε ότι δεν θα συνεχίσουν να μας στέλνουν τα ΕΣΠΑ. Ή θα συνεχίσουν αυτοί, θα είναι δηλαδή. Είναι δεδομένο δηλαδή. Τι διαπραγματεύσει κάνουμε. Τι διαπραγματεύσει κάνουμε. Άρα λοιπόν, σύγκρουση δεν θα κάνουμε. Διαπραγμάτευση κάνουμε. Διότι σωστά ρωτάτε, εγώ θα σας πω το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μου λέτε. Δεν μου λέτε. Θα σας ρωτήσω κι εγώ τι θα κάνετε να μας σας πουν όχι. Την είδηση ότι εκταμιεύεται 1 δις ευρώ τώρα για την εξισωτική αποζημίωση των αγροτών.
Την έχετε πει, την έχετε πει. Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα το βρει αυτό το ένα δις όταν θα τα έχει σπάσει με όλους και θα λέει. Θα τα βρει από την εσωτερική. Πού θα τη βρει. Πού ρε παιδιά, το ΑΕΠ το έχετε δει. Δεν το ξαναθέσω. Παιδιά, με συγχωρείτε. 5 δις το μήνα θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. 5 δις το μήνα θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και κάθε κυβέρνηση. Για μισθούς και συντάξεις. Η κυβέρνηση έχει ένα σημείο που λέει: παιδιά, αυτό δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Όταν γίνεται διαπραγμάτευση, δεν θα σα πω. Δεν σου πει αυτό. Προφανώς να ρωτήσω κάτι γενικότερο. Ναι, αλλά αν ότι εγώ δεν έρχομαι σε σύγκρουση. Σε σύγκρουση, όχι. Γιατί. Πάνε να πει ότι είστε έτοιμοι να απαιτείτε και δημοσιονομικό. Και ασφαλιστικό. Με συγχωρείτε πάρα και δεν ξέρω εγώ τι και το ΦΠΑ και όχι, όλα. Κύριε Λυρίτζη, κάνετε λάθος. Άμα σου πει δηλαδή ο άλλος, εγώ κυρία βουλευτέψή μου, εάν δεν τα κάνεις αυτά δεκτά, λεφτά εγώ, για το 15 δεν έχει τα κάνει. Και αν σας πω εγώ ότι ξέρω να διαπραγματεύομαι πολύ καλά και χωρίς να έρχομαι σε σύγκρουση για τα θέματα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Τις 100 δόσεις τις είδατε. Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Λυρίτζη. Άμα τις είδατε. Τις είδαμε. Άμα τις είδατε πάει να πει. Οι 100 δόσεις δεν είναι μείωση. Άλλο λέω. Σε μια βαρβαρή λογική πολιτική. Να ρωτήσω κάτι για το νέο σχέδιο της κυβέρνησης. Εγώ σας λέω, ξέρετε. Και θα το δείξει και η πορεία αυτό, αλλά άλλο είναι το θέμα μας. Εσείς μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι με το νέο σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και με τη νέα φάση που θα βρεθούμε μετά το μνημόνιο, το τέλος του μνημονίου, μπορείτε να πείτε ότι τελειώνει η λιτότητα. Μπορείτε να το πείτε αυτό πάμε στον κόσμο. Όχι, πάμε, ακούστε. Όχι, δεν λέω αυτό. Πάμε προς την έξοδο. Λέει. Μα πώς τελειώνει, με τι λεφτά του τελειώνει του ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά. Με το σχέδιο μα με συγχωρείτε. Προσέξτε, λιτότητα, ακούστε, λιτότητα, πάμε προς την έξοδο. Ακούω ότι είναι λιγάκι κοντά σε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ περί διεθνούς διάσκεψης για το χρέος. Ποιος το λέει αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό δεν λέει. Ελάτε παιδιά τώρα, εμείς πώς είναι κοντά το δικό μου αυτό. Μισό λεπτό, όχι, αυτό περιέγραψε στην Ευρώπη. Αυτά που είναι στην Ευρώπη δηλαδή, καταλαβαίνετε τα παριθμούς του προηγουμένου. Μα η Ευρώπη δεν το κάνει για το χρέος. Αντιδρά στη λιτότητα. Αυτό λέω. Αντιδρά στη λιτότητα. Με συγχωρείτε. Και το ακούω λιγάκι ως μια το γενική εξέγερση. Ναι, ναι, που φτάνει κοντά στην ιδέα της διεθνούς διασκέψεως για το χρέος. Κύριε Μπεσκένη, να πω αυτό μόνο γιατί είναι σημαντικό. Είναι άλλο το χρέος και άλλο τα ελλείμματα. Η Ευρώπη δεν κάνει διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες ή λιτότητα για το χρέος. Κάνει αυτό. Για τα ελλείμματα. Κύριε Μπεσκένη, και παρακαλώ, χρέη παιδιά, είχαμε και ελλείμματα. Έχει μία διαφορά. Άρα δεν έχει η Ευρώπη να κάνει διάσκεψη για το χρέος. Η Ευρώπη εξυπηρετεί το χρέος της, κύριε Μπεσκένη. Μπορείτε να μας πείτε μία κουβέντα και για τον κύριο Καρατζαφέρη. Όχι, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Τα θέματα έχουν πάρει τη φυσιολογική του οδό. Δεν έχω εγώ. Μια κουβέντα να πω κι εγώ, γιατί μίλησε. Εγώ ακούω την κυρία Βούλτεψη τώρα. Τα μήνα ξεκινάμε, δεν θα πάμε πάμε σε διάλειμμα τώρα. Κάτσε, μισό λεπτό γιατί θα φύγουμε τώρα. Ότι ακούω ότι χωρίς διαπραγματεύσει. Ότι πάμε σε διαπραγματεύσει. Ότι είμαστε σε διαπραγματεύσει. Ότι το χρέο είναι βιώσιμο. Ότι δεν θα συγκρουστούμε και περιμένουμε να φύγει η χώρα από την Ελλάδα. Ναι, και εμείς περιμένουμε από εσάς να βρείτε λεφτά να πληρώνετε 5 δις το μήνα μισθούς και συντάξεις. Δεν θα καταργήσουμε νοσοκομεία για να βρούμε λεφτά. Εντάξει, οπωσδήποτε να δούμε πού θα βρείτε τα λεφτά. Αλλά δεν θα συμβεί αυτό ευτυχώς. Γιατί ο λαός θα έχει μπροστά του όλες τις απόψεις και θα διαλέξει. Κύριε, καλημέρα σε όλους. Διάλειμμα, αδερφέ, διάλειμμα.